σταματήσουμε ένα ρεπορτάζ όπου θα δούμε τα πρώτα βήματα πολλών ανθρώπων που στη μουσική, στο τραγούδι, στο να εκφράσουν τα συναισθήματά τους με αυτόν τον τρόπο. Σε ένα παραμυθένιο χώρο στη Λευκοσία βρέθηκε παιδιά, κάνουν τα πρώτα τους μουσικά βήματα μαζί με τους γονείς τους. Η Μαρία Δημοσθένους καλλιεργεί την αρμονική σχέση μεταξύ γονέων και παιδιών και την ολοκληρωμένη ανατροφή τους μέσα από τη μουσική. Ψάχνοντας διάφορα άρθρα, έρευνες, παιχνιδίου κτλ, είδα ότι η μουσική πρέπει να μπει στη ζωή μας σε τόσο νεαρή ηλικία όσο μπαίνει και η γλώσσα. Άρα, αν έρθουν σε επαφή με τη μουσική ηλικία, τότε αποκτούμε βασικές δεξιότητες και στην πορεία αγαπάμε τη μουσική. Θα συμμετάσχουμε σε μουσικά σένα και θα καλύπτω τα αντίληψη της μουσικής. Σίγουρα η μουσική βοηθάει πάρα πολύ τα μωρά στην ψυχοσωματική της εκπαίδευση. Και σίγουρα βοηθάει τα μωρά να ηρεμήσουν. Έχοντας επαφή με τη μουσική, βοηθάει τα μωρά να ηρεμήσουν και μέσα ειδικά το παιδί μου που πιστεύει. Θα το δείτε στην πορεία. Τα μωρά υπάρχει διαδικασία και ηρεμούν και μέσα από τις γονείς που μου έχουν μιλήσει κιόλας. Έχουν παρατηρήσει πολλοί γονείς ότι τα παιδιά του με το μάθημα γίνονται πιο ήρεμα ή γίνονται πιο υπάκουα. Αυτά όλα είναι οι επιδράσεις της μουσικής πάνω στα παιδιά, τα οποία βέβαια δεν μπορούμε να τα δούμε από μία φορά και δεν μπορούμε να πούμε ναι, θα το κάνουμε αυτό, γιατί σε ένα γενικό σύνολο έχουμε σε επαφή με τη μουσική, σίγουρα γεμίζει στο σύστημα του. Επίσης, από το γεγονός ότι συμμετέχουν και οι γονείς, οι μαμάδες κυρίως φαντάζομαι, σε αυτή τη διαδικασία, θεωρώ ότι σε έτσι μεταγενέστερο επίπεδο βοηθάει σε σχέση μεταξύ τους. Ανοίξε μας λίγο για αυτό το πώς δένονται οι γονείς με τα παιδιά τους στο μάθημα μέσα από τη μουσική. Βασικά, έτσι το μουσική αυτές είναι η συμμετοχή ενήλικα, η συντοφωνία, εντάξει, σε αριστερά και το παιδιά που είναι γελιά, ακόμη και οι παπάτες είναι πιο παιδιά, αλλά μαμάδες έχουν και πάρα πολύ στην ένωση του, στην καλύτερη επαφή του παιδιού μαζί με τον γονέα. Γιατί είναι κάτι στην πρακτική ηλικία που κάνουν μαζί, άρα έχουν καλύτερο δεσμό και ο σκοπός μας είναι να μάθουν με τους γονείς να τραγουδάνε στα παιδιά τους. Είναι πολύ σημαντικό τα παιδιά να ακούνε τη φωνή του γονείου τους, να περνάμε χρόνο με τα παιδιά μας, παρά είναι πολύ καλύτερο να βάζουμε να τραγουδάμε εμείς τα παιδιά μας και ας μην λέμε ότι είμαστε παράπονοι κτλ. Είναι πολύ πιο σημαντικό παρά να απλά να βάζουμε ένα CD, ένα βίντεο να βλέπουν τα παιδιά μας. Χρειάζεται την προσωπική επαφή με το γονιό. Στην ορθογραφική, μετά εξελίσσοντας τα μίντια, στην νηπιακή ηλικία, είναι πολύ σημαντικό για τα παιδιά πάλι να είναι με το γονιό, γιατί ο γονιός ενθαρρύνει τα παιδιά να εκφράσουν τα συναισθήματά τους. Όταν το παιδί βλέπει το γονιό μαζί του να χορεύει, να τραγουδάει, να περνάει καλά, ενισχύει την αυτοποίθηση του παιδιού. Και επίσης γίνεται καλύτερος δεσμός του παιδιού με το γονιό. Ο στόχος των ομάδων δεν είναι απλά να έρθουν τα παιδιά σε επαφή με τη μουσική, είναι σίγουρα μέσα από τρόπο διασκέδασης και τεχνικού. Τα παιδιά έρχονται σε μια πρώτη επαφή με τη μουσική με βασικές έννοιες, να μάθουν να τραγουδάνε σωστά, να έχουν το ρυθμό, να μπορούν να κινούνται ρυθμικά, να αναγνωρίζουν το γρήγορα αργά και διάφορες άλλες βασικές έννοιες. Αλλά επίσης, μέσα από αυτά τα μαθήματα, τα μωρά να αφήσουν το αίσθημα της συνεργασίας, την ικανότητα ακοής και το να αποκτήσουν δεξιότητες του να υπακούνε και να κάνουν ή συνδυάζουν ήχους και να εκτελούν κάποιες ασκήσεις.